Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες, καλησπέρα σας. Σήμερα, 22 Απριλίου και ώρα 19:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου με 16 υποσυζήτηση θέματα ημερήσιας διάταξης. Διαπιστωμένη της απαρτίας, το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκίνησε με την καθιερωμένη ώρα της Δημάρχου. Η κυρία Δήμαρχος αναφέρθηκε στο απογοητευτικό, τονίζοντας ότι από την πλευρά του Δήμου γίνονται προσπάθειες ώστε να προχωρήσει το απογοητευτικό τον επόμενο μήνα στον εμπορικό δρόμο. Επίσης, ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος τόνισε ότι το έργο δεν πρόκειται να σταματήσει, δίνοντας απάντηση σε διάφορες φήμες. Με τη λήξη αυτής της διαδικασίας, προχωρήσαμε στα προσυζήτηση 16 θέματα ημερήσιας διάταξης. Ξεκινήσαμε με το πολύ ενδιαφέρον και ζωτικό πρώτο θέμα που αφορά την ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Πραυρόπουλου σε επίτιμο δημότη του Δήμου Σουλίου. Η κυρία Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι αναγνωρίζοντας το πρόσωπο του κυρίου Προέδρου, τον εκφραστή της Εθνικής Ενότητας και τον απόλυτο τηρητή του θεματοφύλακα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, προτείνουμε την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη του ιστορικού Δήμου Σουλίου. Η πρόταση της κυρίας Δημάρχου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 22ης Μαΐου 2017 και αφού έλαβε υπόψη του την προγραμματισμένη επίσκεψη της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου στον ιστορικό Δήμο Σουλίου την 28η Μαΐου 2017, τιμώντας την επέτειο του κορυφαίου ιστορικού γεγονότος του ολοκαυτώματος του Κουγκίου και της αυτοθυσίας του καλόγερου Σαμουήλ και των Σουλιωτών υπέρ της ελευθερίας, ομόφωνα ανακηρύσει σε επίτιμο δημότη του ιστορικού Δήμου Σουλίου την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο από το σύνολο των δημοτών του Δήμου Σουλίου ως ένδειξη βαθύτατης τιμής και εμπιστοσύνης και αναγνωρίζοντας το πρόσωπό του τον εκφραστή της Εθνικής Ενότητας και του απόλυτου τηρητή και θεματοφύλακα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αγαπητοί συνδημότες, να σας υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 26, 27 και 28 Μαΐου προς ανάμνηση του ολοκαυτώματος του Κουγκίου και της αυτοθυσίας του καλόγερου Σαμουήλ. Το πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο site του Δήμου ή στο Παραμυθιά Ολάν του διαδίκτυο και εντάχει θα πραγματοποιηθούν τα εξής. Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017, ώρα 19:30, αγώνας δρόμου από μαθητές του Δήμου Σουλίου. Ώρα 20:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Σουλίου, Καρκαμίση, εκδήλωση, παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Μαύρο φυλαχτό» του συγγραφέα Μπέκα Ευάγγελου. Σάββατο 27 Μαΐου 2017, ώρα 20, στο Δημαρχείο Σουλίου, Παραμυθιά Δημαρχείου Σουλίου, δημοτική χώρη από χορευτικά συγκροτήματα συλλόγων του Δήμου και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Κυριακή 28 Μαΐου 2017, ώρα 6:30 έως 11, η κίνηση με κατεύθυνση στον ιστορικό χώρο του Σουλίου. Να αναφέρω εδώ απλά ότι στις 10:30 θα έχουμε την άφιξη και υποδοχή της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου στο Παλαιοχριστιανικό Ναό του Αγίου Δωνάτου. Ακολούθως θα παρακολουθήσουμε τη μετάβαση των επισήμων και των λοιπόν επισκεπτών στο αμφιθέατρο, στον χώρο του Βουλευτηρίου, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στέφανο στο ιερό του Σουλίου. Επίσης θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τη Δήμαρχο Σουλίου και όπως είπαμε η ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμο δημότη του Δήμου Σουλίου. Θα επιδοθούν στον κύριο Πρόεδρο, από ό,τι μας ενημέρωσε σήμερα η κυρία Δήμαρχος, ένα έβλημα της πόλης μας και μια εικόνα του Αγίου Δωνάτου Επίσκοπου Ευρείας. Στη συνέχεια,
προχωρήσαμε στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ήταν ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καλόγερος Βασίλειος. Το θέμα αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το τρίτο θέμα, ορισμός εκαθαριστής στην κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Σουλίου, εισηγητής πάλι ο αντιδήμαρχος κύριος Καλόγερος Βασίλειος, εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα τέταρτο, κατανομή πιστώσεως 32.760 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Καλόγερος Βασίλειος, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το πέμπτο θέμα, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών επί ετήσιος δημότη, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Καλόγερος, επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα. Θέμα έκτο, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Βελτιώσης Οδοποιίας Τοπικής Κοινότητας Χρυσαυγής, εισηγητής κ. Δήμαρχος Αναστασόπουλος Δανιήλ. Όλα τα θέματα που ακολουθούν εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έβδομο θέμα, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Συντηρήσεις της Μετοστρώσης Τοπικής Κοινότητας Σκανδάλου, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος. Ακολούθησε το θέμα 8, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Περίφραξη Χώρου Κατασκηνώσεων Παραμυθιάς, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ. Θέμα 9, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Ασφαλτοστρώσης Τοπικής Κοινότητας Σεβαστού, εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος. Θέμα 10, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Κατασκευή Τυχείων Αντιστήριξης Δημοτικής Ενότητας Αχερόντα, εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ. Θέμα 11, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Κατασκευή Τεχνικών Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς, εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ. Θέμα 12, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Εσωτερική Εδοποιία Τοπικής Κοινότητας Χόικας, εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος. Θέμα 13, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Κατασκευή Πεζοδρομίων Τοπικής Κοινότητας Προδρομίου, εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος. Θέμα 14, σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Αποπεράτωση Δρόμου Γράβα Μελοκοκιά Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου, εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος. Θέμα 15, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου στην Επιτροπή Προσδιορισμού Αξίας Υποκείμενο Σχεδίου Πόλεως Γαρδικίου, εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ. Και φτάνουμε στο τέλος, στο 16ο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου διευθέτηση όμβριων οδάτων Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς, εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος Δανιήλ. Κυρίες και κύριοι, από εμάς και από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καλό σας βράδυ. Παρακαλώ να προχωρήσουμε στον έλεγχο της αγροτήρησης. Παρακαλώ να εκπληκτήσετε τα μάτια των δημοτικών συμβουλίων και να μεταγράψετε τις απουσίες. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ένα έλεγχο που είναι στο γραφείο του Προεδρείου.
Και στα λέω τον συνομότη μας, τον κύριο Αντρέα Μπολότσι. Ήρθε πάνω με σήμερα κατά τις 12 ώρα περίπου. Παρισιά 19 πέφτει το 17, αρχμός πρωτοκόλου 48-91, βασιλείο δηλαδή, προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μουσουλίου. Να ξέρουμε κύριε πρόεδρε. Το Δημοτικό Συμβούλιο Οικουμενίτσας στις 15 Πέμπτου 17 πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση με θέμα την ενημέρωση συζήτηση για τις εξελίξεις που αφορούν το τμήμα εκδότων περιστατικών τέμπων Οικουμενίτσας. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο και σχετικό ψήφισμα. Όπως και γνωστό, η διοίκηση της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μεταστηγάσει το Κέντρο Υγείας Οικουμενίτσας και τη Μονάδα Αθλητική Οικουμενίτσας στο νέο κτίριο του ΤΕΠ προκειμένου να το λειτουργήσει. Το ΤΕΠ Οικουμενίτσας όμως έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για άλλο σκοπό και συγκεκριμένα για να λειτουργήσει σαν ταυτόχρονο οργανωμένο τμήμα του Νοσοκομείου Φυλακών για την αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών και παροχή άμεσης και εξειδικευμένης νοσοκομειακής προτίμησης. Επειδή η σωστή λειτουργία του ΤΕΠ Οικουμενίτσας δεν αφορά μόνο το Δήμο Οικουμενίτσας, αλλά ολόκληρη την Ασκοπία και προφανώς το Δήμο Σουγγιού, τους κατοίκους του οποίου θα εξυπηρετεί στα επίγοντα περιστατικά, παρακαλώ να φέρετε το θέμα της λειτουργίας του ΤΕΠ Οικουμενίτσας για συζήτηση και ενημέρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Με εκτίμηση, Ανδρέας Μπολότσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βέβαια το θέμα της υγείας, του συστήματος ελληνικού συστήματος υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να είναι πρωτίστης σημασίας και ενδιαφέροντος από κάθε Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα από την κεντρική εξουσία την εκάστοτε κυβέρνηση. Και μας είναι γνωστό ότι σήμερα και χθες υπολειτουργούν. Παρέχονται υπομαθητές υπηρεσίες προς τους συμπολίτες μας. Τώρα το θέμα, όπως μέχρι να και πριν, είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να μονοπονείται και δεν πρέπει να μονιοδοτήσουμε ή να πιλωτήσουμε την ευαισθησία μας αυτών των τομέων. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο έλεγχο για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον. Πιστεύω κάθε Δήμο, όπως βέβαια και το δικό μας το Δήμο, ο οποίος με τον δικό του τρόπο βοηθάει το κέντρο υγείας παραπτυχίας, βοηθάει επίσης τα αντίστοιχα ιατρία που υπάρχουν στις τοπικές κοινότητες. Αυτά νομίζω έχουν αναφερθεί καλές φορές από την κυρία Δήμα. Για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή θεωρώ ότι άπτεται πολλών διαστάσεων και ότι για να γίνει μια σωστή, έγκυρη, πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση, θα πρέπει να παραβρίσκονται σε αυτόν τον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ομόδιοι. Αυτοί λοιπόν θα μπορέσουν να μας δώσουν τις απαντήσεις να μας ενημερώσουν. Είτε είναι το νοσοκομείο Φυλακών, είτε είναι η Περιφέρεια, είτε είναι το οποιαδήποτε παράγοντα, πολιτική αρχή κτλ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε πρώτα το θέμα και να δούμε ότι μπορεί να έρθει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο να έρθει να συζητηθεί κάτω όμως από τέτοιους όρους και τέτοιες προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς τόσο αρμόδιος αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να μας ενημερώσει για το σχετικό θέμα. Ίσως κάποιοι από εμάς ή έχουν διαβάσει ή έχουν πληροφορηθεί από τον τύπο τα σχετικά με το τέλος της Οικουμενίτσας. Επομένως, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να συζητηθεί σήμερα το θέμα όσον αφορά το αίτημα του κ. Αντρέα Μπολότσι για τους ανθρώπους αυτούς και ανέβαινα. Πέρα από αυτό, βέβαια, θα τεθεί και στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Όπως αναφέρατε και εσείς, η άκρη λειτουργία των πανάδων υγείας είτε προσβάθμιση είτε δευτεροβάθμιση περιφέρειας είναι ένα μείζον θέμα. Τα προβλήματα που υπάρχουν από την προστελέχωση ή μια ομάδα εξοπλισμού είναι δεδομένα και το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Εξάλλου έχουμε εδώ και τον κύριο Λίντερ, ο οποίος συγκεντρωθεί στην περιφερειακό ιατρείο του Δήμου μας.
Η αλήθεια είναι ότι το έγγραφο του συγγνώμη μας του κ. Βαλότση το πήραμε την Παρασκευή το μεσημέρι, ενώ αρχικά ενημερωθήκαμε ως ήξτε από την αρχή online. Δηλαδή, βγήκε στην αρχή online πρώτα και συνέχεια το ενημερωθήκαμε. Παρ' όλα αυτά είναι ένα σοβαρό ζήτημα και γι' αυτό κάναμε και άμεσα τις ενέργειες όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει μέσα 15 μέρες, γιατί έχουμε και κάποια θέματα άλλα όσον αφορά το Δημοτικό και το Δημοτικό Πάρκο, στο αμέσως επόμενο έχει γίνει επικοινωνία και με το Νοσοκομείο Φιλιατών, αλλά και γίνεται προσπάθεια επικοινωνία με την ΕΚΤ ΙΠΕ, έτσι ώστε να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου ακριβώς τι συμβαίνει για να μπορεί να πάρει μια στοιχειοθετημένη απόφαση ανάλυση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και αυτού που οφείλουμε να κάνουμε από του δημόσιου. Ευχαριστώ, κ. Δημοτή. Θέλει και του συνάδελφου, κύριε Σακαρέμπη, παρακαλώ. Προφανώς πρέπει να έχουμε τη συμβουλή και τη ευκαιρία του λίγο δύσκολο να διαφωνήσει εκεί. Τώρα υπάρχει κίνδυνος να γίνει κατά τη διάρκεια ή λίγο πριν το
το μεγάλο μπαζάρι που έχουμε στην Καρδιά, το Λάμβο, που όπως το διαλαμβάνεστε, θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι σαφώς παίρνουμε υπόψη μας και με βάση τις δυνατότητες που έχουμε τις ανησυχίες των συντηρητών μας. Και για μια ακόμα φορά να πω ότι η όχληση είναι προσωρινή, εγώ τα έργα είναι μόνιμη. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό έργο, είναι ένα έργο υποδομής, είναι ένα έργο προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ένα έργο το οποίο προσπάθησαν πάρα πολλές δημοτικές αρχές να υλοποιήσουν, κάνουν την προετοιμασία και ήρθε η ώρα τώρα να υλοποιηθεί. Και παρακαλώ πάρα πολύ και τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και την τοπική κοινωνία να συνεργαστεί έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό το οποίο πραγματοποιείται στην πόλη μας. Ο κύριος Αναστασόπουλος, δεν ξέρω τι θέλεις να προσθέσεις, να συμπληρώσεις, να διορθώσεις. Κύριε Αναστασόπουλε, θα το πάρω ευχαριστώ πολύ. Εγώ να συμπληρώσω σε όλα αυτά που εμπιστεύω πως το έργο θα γίνει. Αυτό το αποκρότησα την τελευταία συσκέψη που είδε στην περιφέρεια και όλα δείχνουν ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά. Γιατί από και διάφορους κουβέντες έξω, το οποίο εγώ θέλω εδώ να τις λύσω. Με τα λεγόμενα που τους έδωσα στην εξίσκηση. Τώρα, τα μικροπροβλήματα που υπάρχουν από τη σκόνη, τα χαρή και οτιδήποτε, η εταιρεία αυτή έχει δείξει ένα πρόσωπο αμέσως συμμορφώνεται. Δηλαδή, κάποια παρατήρηση που θα κάνουμε να καλέσουμε με τους πολίτες σε μένα ή στην κλίμα που είσαι στον ίδιο τον Λεωφοράκο, αμέσως συμμορφώνεται. Και που λέει και αντίμονο με τέτοιο έργο μεγάλο, να μην υπάρχουν προβλήματα. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν. Γίνεται κάτι καλό. Και βάζουν όλοι τις άντρες γι' αυτό. Και οι κάτι πρώτοι. Τώρα το στούρ είναι ο τεχνικός δρόμος. Ο τεχνικός δρόμος θα εξεταστεί με βάση πάντα το σχετικό του τεχνικού κινήματος. Θα βρεθεί η λύση, η εταιρεία δείχνει με καλό πρόσωπο και συνεργάζεται. Προς τα εκεί θα απαντήσουμε να ολοκληρώσουμε από ό,τι έχει γίνει το 67% του έργου. Άρα δείχνει ότι φάγαμε το έργο και μένουμε στην Ελλάδα περίπου να γίνει. Λίγη υπομονή ζητάω από όλους εμάς εδώ και από τους συγκατοίκους μας, τους δημότες. Ευχαριστώ. Ταυτόχρονα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιες λοιπόν παραλήψεις ή αδυναμίες ή ζητούμενα που έχουμε γίνεται αμέσως παρέμβαση στην εταιρεία γιατί βλέπουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν σημεία στα οποία η άσφαλτος έχει επιζήσει και βέβαια όσοι γνωρίζουν από τεχνικά δεν είμαι ειδήμων, με βάση αυτά που με ενημερώνουν. Κανονικά πρέπει όλες αυτές τις τομές να μένουν αρκετό καιρό για να κάθεται, γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν προβλήματα. Δυστυχώς πολλές φορές είμαστε ανυπόμονοι, με αποτέλεσμα να κλείνεται γρηγορότερα, είτε γιατί κάτι η εκδήλωση αυτό, είτε γιατί βρέχει, είτε γιατί έχει σκόνη. Και αυτά όλα θα διευθετηθούν. Πάντως, προσωπικά έχω να πω ότι γύρω από το σπίτι του δικό μου έχει 1,5 μήνα που είναι μεταγγελή και εκεί. Νομίζω ότι είναι τιμωρία της δημάρχου του αυτή. Είναι τιμωρία της δημάρχου που μην θα με αφήσουν εκεί με τη σκόνη. Και εκτός από που είναι τα καλύκια, οι συνάνσεις, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία επισημαίνονται στην τεχνική εταιρεία και προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τους εκεί κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, εκτός από το θέμα που είπαμε για το Υπουργείο του ΤΕΠΕ Μενίτσας, πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, αν συμφωνείτε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο αρκετής ενημέρωσης, να καλέσουμε και εκεί, με βάση τις υποδείξεις των τεχνικών υπηρεσιών, τους αρμόδιους, για να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέλιξη του τοποθετητικού. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία. Όλοι μας να κάνουμε τα ερωτήματα τα οποία επίσημα πλέον, γιατί θα τα κάποιοι από εσάς έρχονται και στις τεχνικές υπηρεσίες και ενημερώνονται κατευθείαν. Προσπαθώντας να απαντήσουμε και στα δικά τους ερωτηματικά, αλλά και στον συμβουλητό μας.
Οπότε, Πρόεδρε, και αυτό το εθνικό μας για να το βάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και μία ενημέρωση για το βιοτεχνικό πάρκο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε αποφάσεις που θα μου χρειαστούν. Βιοτεχνικό και ερευνητικό μαζί. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω, όπως γνωρίζετε όλοι, 26 με 28 Μαΐου είναι οι γιορτές σχολείου. Θεώρησα σκόπιμο, πέρα από την ενημέρωση που θα γίνει στη συνέχεια, να αναφερθώ σε αυτό το σημαντικό γεγονός, το οποίο λαμβάνει χώρα την τελευταία Κυριακή του Μάη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε δηλώσεις τιμής και μνήμης του ολοκαυτώματος του Κουγγείου, τον Ταρόγερο Σαμπή και των αγώνων των σχολειωτών υπέρ της ελευθερίας. Είναι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, ξεκινώντας την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επιμεληθεί μαζί με την Περιφερειακή Ένωση της Σκωτίας ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπάς, ο οποίος μπορεί να ενημερώσει και αυτός αν θέλει κάτι να πει. Εγώ θα παρακαλούσα πολύ, γνωρίζετε επίσης ότι τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με την παρουσία του η εξοχότητα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εξοχότητας πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, τιμή στο Δήμο μας, η συμμετοχή του, λαμβρύνει με την παρουσία της εκδηλώσεις και όπως θα καταλάβετε, θα φαντάζεστε, και επειδή έτσι είμαστε οι Έλληνες, θα έχουν περισσότερο κόσμο εξαιτίας αυτής της παρουσίας του σχολείου, όσο και αν τα μέτρα θα είναι ακόμη πιο σκληρά και ιδιαίτερα. Εγώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ τους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους των δημοτικών κινητήτων, βλέπω και τον πρόεδρο της Αρμονίδας που θα έχει την τιμητική του εκείνες τις ημέρες. Παρακαλώ πάρα πολύ να τιμήσετε και εσείς με την παρουσία ως ελάχιστο χώρο τιμής στους αγώνες των σχολειωτών. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δρύμου και την κυρία Μαρκασόπουλο. Προσέχετε τη συνεδρία και κύριος Παπάς και κυρία Ροξιπά. Κύριε Σεκάρη, παρακαλώ. Εγκλήματα ενημερών. Ας εγκυπριάσουμε και εγώ τους. Ας εγκλήματα ενημερών. Το πανώσουμε ότι έχουμε διαδικτές σχολείου. Ο πανώς είμαστε όλοι και με ενδυσιάζουμε το καλοκαίρι. Ήδη βγάζουμε και τα σακάκια. Ένα θέμα που θα παρατηρήσουμε άλλο μόνο, το είχα βάλει και πιο παλιά, είναι το μοναδικό πέτρινο γεφύρι που υπάρχει στο Δήμο. Και αυτό είναι τυχαίνει να είναι στην Αιγαία και το χωριό μου, βέβαια είναι και πολύ δημοτική σύμβουλη που έχουν ρίζες από εκεί, τέσσερις είναι ένα καμπρό. Μου έχουν πει ότι την δουλεύει να καταλέξει, καλό να έχουν πάρει τεχνικές κρισίες, να κάνουν τα πρέσβο, έχει ειδοποιηθεί και αρχαιολογία, γρήγορα και στην αρχαιολογία που ξέρουμε, καλό θα να γίνει κάποιος έργο, να δούμε τι θα είναι κρίμα. Είναι πάνω από 200 χρόνια από ό,τι ξέρω και τι είναι εκεί και θα είναι κρίμα καταλήξει. Δεν άρχισα να δούμε τον άλλο. Ευχαριστώ τον κύριο Σακαρέλη. Θα πεις άλλος σαν να δώσουν να πάρει το λόγο. Κύριε Σορκάρη, παρακάτω με το λόγο. Η πρόσκληση λοιπόν
αφορά την υποβολή πρότασης και στη συνέχεια τις πιθανότητες που έχουν αναφερθεί σε κάποιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα, το επιχειρηματικό πρόγραμμα ύπνου που το ονόμασα, έτσι, που αφορά την ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας. Σίγουρα, Δήμαρχε, το έχετε πει. Εγώ, διαβάζοντας αυτό το πρόγραμμα, πραγματικά τώρα που το μάθω, διάβασα και είμαι στην τέλη, εκεί πραγματικά μέσα είδα ότι πολλά προβλήματα σε πολλούς λίγους θα επιληθούν. Και επειδή ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι και τα χρήματά μας σε αυτό το πρόβλημα που είμαστε λίγα και λίγα έρχονται για το κράτος και λίγα εισπράττουν από αυτά που έχουμε γύρω-γύρω, πιστεύω ότι κατά αυτά έχουμε καταλάβει ότι αυτά τα εργαλεία μόνο αυτά είναι πλέον για πολλές μάχες. Και όπως διαβάζω εδώ πέρα, αυτό αφορά εκτός από την ανέγερση, έχει την βελτίωση, έχει μιλάει για βελτίωση και προβλήματα βοηθικών στοιχείων, προβλήματα αποχώρησης, δικτύου, διέλευσης, θέρμανσης, ηλεκτρισμού, ασφαλή κλίση άγριων χώρων, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Και έχει ένα πολυπολικό πέτρο που είναι το σκέλος. Τώρα, δεν ξέρω τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, αλλά νομίζω ότι έχετε σας όχι πάλι εδώ πέρα μέσα, ότι θα πρέπει αυτά τα προγράμματα, είτε έχουν όλα τα στοιχεία στην κέρδη ενός ολοκληρωμένου σφάξιμους ή όχι, ή θα πρέπει να δημιουργήσουμε, αλλά πρέπει να το κυνηγήσουμε από τα προγράμματα. Και επειδή αυτό λύγει τις 26, δεν πάνω τώρα από ό,τι είναι 26, αν έχουμε δυνατότητα και μπορέσουμε, εμείς και εμείς από πλευράς μας ό,τι μπορούμε να κάνουμε, σε τέτοια προγράμματα να μπαίνουμε. Αυτό είναι το κυνηγήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Σοκράτη. Ευχαριστώ, κύριε Σοκράτη. Ευχαριστώ, διάσπαρτη από μνημεία. Μνημεία των κλασικών και προϊστορικών αρχαιοτήτων, μνημεία των βυζαντινών αρχαιοτήτων, μνημεία νεότερων μνημείων. Προσπαθούμε με τη βοήθεια της αρχαιολογίας να ιεραρχήσουμε και βέβαια σε αυτά τα σημεία που μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση, την κάνουμε άμεση. Έτσι, να έχεις υπόψη σου, ήδη συναμούνται. Είναι εδώ και ο Πέτρος ο Πέτσος, δεν θέλω να έχει πάει και ο Πέτρος μαζί στο Λευτήρι από κόμμα. Είχε πάει και ο Πέτρος ο Πέτσος, δηλαδή έχουμε ασχοληθεί με το Λευτήρι και ο πρόεδρος εδώ της τοπικής κοινότητας μας είχε ενημερώσει. Είχε ασχοληθεί και βλέπει η τεχνική, πώς λέμε, η αρχαιολογική υπηρεσία με τεχνική υπηρεσία τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει παρέμβαση για να διασωθεί το Πέτρο Λευτήρι του Κοκόβου, τη Αγία Κυριακή. Ενημερωτικά εδώ δεν είναι το μοναδικό κλειδιάδο. Έτσι κάποιοι συνήθως στα παίρνουν να τα δείτε. Όπως κυκλοφόρασε και ο κύριος Παπάς για τη γέφυρα του Ντάλα, και εκεί έχουμε κάνει μια αυτοσχέδια στην ασκευή. Αλλά να έχεις υπόψη ότι άμεσα θα ξέρουμε τι μπορούμε και αν μπορούμε να κάνουμε στο κύριο του Ποπόβου. Τώρα, όσον αφορά το ασθενή του σχολείου με ειδικές ανάγκες, εγώ βρίσκομαι τώρα ανάμεσα στον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και στον πρόεδρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αλήθεια είναι ότι άμεση ενημέρωση έτοιμα δεν έχει δοθεί στο Δήμο, έτσι τα ελληνικό του τα έμαθα και εγώ. Το ήξερα αυτό που ήταν το ασανσέρ το σχολείο με ειδικές ανάγκες. Ένα ασανσέρ το οποίο ο Δήμος το έχει χρηματοδοτήσει, δηλαδή ο εξοπλισμός του ειδικού σχολείου της πόλης μας χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και το ασανσέρ το πήρε ο Δήμος. Τώρα γίνονται κάποιες ενέργειες που δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν λειτουργεί όμως και θα το πούμε άμεσα. Τώρα, όσον αφορά τα δημοτικά κτίρια, τα σχολικά κτίρια, δηλαδή κυρίως τα κτίρια εκπαίδευσης, τα δημοτική εκπαίδευση, μόλις ενημερωθήκαμε για την πρόσκληση, έγινε μια συνάντηση ανάμεσα στην προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Σχεδόν όλες, για να μην είναι έτσι απόλυτη, οι μικροπαρεμβάσεις έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό δοθεί. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό δοθεί στην περιφέρεια Ηπείρου, καθώς μας τις είχε ζητήσει. Και επίσης, ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι εάν υπάρχει δυνατότητα να γίνει μία επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Ξηρολόφου, το Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Ελλάδας, έτσι, γιατί
έχουμε την ευτυχία να έχουμε εκεί αύξηση της δυναμικότητας και γι' αυτό το λόγο ήδη δηλαδή ξεκίνησε ένα σχολείο με 50-60 άτομα. Πάλι ο κ. Πέτσος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονών και Δαιμόνων. Είσαι ακόμα, ναι, είναι 85 παιδιά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα παιδιά. Οπότε κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να προλάβουμε. Ή όλα τα προγράμματα που βγαίνουν με τη μέση μέσα σύγχρονος και ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχετε δώσει δείγματα γραφής ότι όταν και όποιοι ας πούμε την βοήθειά σας θα την έχουμε. Οπότε είμαστε, προσπαθούμε, οι υπηρεσίες προσπαθούν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ζητήσουμε και τι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, Πρόεδρε, κλείνοντας, γιατί απάντησε την ιστορία, θα σας πω το εξής. Κάνουμε μια διερεύνηση με τις υπηρεσίες του Δήμου, να αλλάξουμε λίγο τα μικρόφωνα, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Δήμαρχο. Τελικά είναι ξεκάθαρο να ρωτήσει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε την Εθνική Σύμβουλο, την κυρία Αντίλη. Προσθέτει στη συνεδρίαση και ο κύριο Αμπρίστοφο. Από τη διαδικασία τη ώρα τη Δημάρχου, περνάμε στα διαδικαστικά θέματα, στα 6 θέματα ημερήσια διάθεση. Αν πρέπει λίγο, κύριε συνάδελφε, να πω λίγο το εξή σε αυτό το σημείο. Την τρίτη προηγούμενη φορά, παρουσιάστηκε κάποια αποτελεία. Αποχώρησε. Οι αποχωρήσεις συναδέλφων από τον Δημοτικό Συμβούλιο. Θα υπενθυμίσω εδώ ότι με βάση το άρθρο 68 του νόμου 3852 του 10 και το άρθρο 12 του Καλαμοριστού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική η προσέλευση του Δημοτικού Συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό και λοιπόν, επειδή κάθε θέμα έχει την ειδική του αξία και την ειδική του σημασία, καλό είναι να καθόμαστε το τέλος της συνεδρίασης να ολοκληρώνονται τα θέματα. Έχω σήμερα δεν θα αργήσουμε πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Πραγόπουλου, σε επίτιμο Δημότου Δήμου Σουδίκη. Συγκρίσεις, κυρία Δήμαρχος. Παρακαλώ, κυρία Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι σύμβουλοι έχετε στα χέρια σας την συγκεκριμένη σύλληση, θεωρώ ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να διαβαστεί η σύλληση, εξάλλου δεν νομίζω να κουράσει το σώμα. Μετά από την αποδοχή της αρχικού εξωκόπτως του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, να παραστεί και να τιμήσει το κορυφαίο ιστορικό γεγονός του ολοκαυτώματος του Κουνγίου, όχι του Σουλίου, του Κουνγίου Διοδόστοτων και της αυτοδυσίας του καλόγιου Σαμουήλ και του Σουλιωτών υπέρ της ελευθερίας και της διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αναγνωρίζοντας το πρόσωπό του, τον εκφραστή της Εθνικής Ενότητας και τον απόλυτο τυπικό του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, προτείνω την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη του ιστορικού Δήμου Σουλίου κατά την επίσημη υποδοχή του την 28 Μαΐου 2017 στο Δήμο μας ως ελάχιστο οφειλόμενο κρέος. Κατόπιν αυτό, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τα παρακάτω. Ανακηρύσει σε επίτιμο δημότη του Ιστορικού Δήμου Σουλίου την αυτού εξωκόπητο τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ως ένδειξη βαθύτερης τιμής και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του από το σύνολο των δημοτών μας, και επιπλέον αναγνωρίζοντας τον εκφραστή της Εθνικής Ενότητας και τον απόλυτο τηρητή και θεματοφύλακα του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Σουλίου, κ. Σταυρούλα Βραϊκόβιτση, να εκδώσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη σχετική απόφαση ανακήρυξης του σε επίτιμο δημότη του Ιστορικού Δήμου Σουλίου κατά την επίσκεψή του την 28 Μαΐου 2017 στο Δήμο Σουλίου, στον ιστορικό χώρο του Σουλίου. Πίσω έχετε ακριβώς την ανακήρυξη, στην οποία θα δημιουργηθεί το ολοκαυτώματο του Κουνγκίου, όχι του Σουλίου, απλά και στην πρόσκληση που έχει σταλεί από το Δήμο και την περιφέρεια Ηπείρου, γράφει του Σουλίου, είναι ολοκαύτωση του Κουνγκίου, όχι του Σουλίου. Και παρακαλώ πάρα πολύ να ψηφίσουμε σχετικά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκτός από την ανακήρυξή του ως επίσημο δημότη, θα δοθεί και το, ας πούμε, μετάλλιο έγκριμα της πόλης της Παραμυθιάς, το
έχει επάνω ακριβώς αυτή την αναπαράσταση. Και επίσης θα δοθεί μία εικόνα του Αγίου Δωνάτου, επίσκοπου Ευρείας, ο οποίος είναι προστάτης όλης της περιοχής και της Παραμυθιάς και του Σουλίου και όλης της Θεσποδίας, αλλά και της Πάρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο να βρούμε σε εσείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιασδήμαρχε. Παρακαλώ για τουριστικές ερωτήσεις. Κύριε Σεκαρέλη, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κανείς. Παρακαλώ να θυμίσουμε σχετικά με την εισήγηση του πρώτου θέματος που αφορά την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Πρωτόκολλου Παυλόπουλου, σε αυτήν την δημοτικότητα του Δήμου Συμβουλίου. Παρακαλώ και συνάδελφοι για να τάσουν τη συσκευασία. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Προγράμμα στο δεύτερο θέμα είναι η διάταξη, τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου του Νοέμβριου 2017 και συγκητήσει αντιδήματο κ. Καλόγερο Βασίλειο. Παρακαλώ κ. Αντιδήματο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, καλησπέρα και επομένω στο σώμα. Έχετε μπροστά σα την εισήγηση σύστημα του Προεδρικής του Δήμου Συμβουλίου προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας. Μια τροποποίηση όσον αφορά το πρώτο προς το σχέδιο πανεσόδων και πιάσω πανεσόδων με την δημιουργία νέων προϋπολογισμών και τις αντίστοιχες εγγραφές, η οποία καταλήγει σε μια μείωση του προϋπολογισμού με το 15.907,90 ευρώ. Και παρακαλώ για την ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιδήμαρχε. Παρακαλώ για τις φυσικές ερωτήσεις. Προχωράμε στο άλλο μόνο το απαντήσιμο. Κύριε Σεκαρέλη, κάποιος συνάδελφος, κάποιος προέδρος, εκπροσώπους. Προχωράμε λοιπόν στην ψήφιση της εισήγησης του σχετικού θέματος που αναφέρεται σε τροποποίηση του προϋπολογισμού. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, τη Δημοτική Σύμβουλη για να τάσουν τους καιρός. Παρακαλώ πολύ. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Προχωράμε στο τρίτο θέμα, είναι η διάταξη. Ορισμός και καθαριστή στην κοινοφιλία της κύρης του Δήμου Συλλίου, της ηγητής αντιδήματος κ. Καλόγερος Βασίλειος. Παρακαλώ για την δήμα. Ευχαριστώ και πάλι. Σε συνέχεια, όπως έχουμε προηγηθεί και με βάση την Δήμου 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λύση της καινοτομικής ευκαιρίας και ανάλυση των δραστηριοτήτων της από τον Δήμο, η οποία γνωρίζεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης όπως έφυγε στην εισήγηση, ακολουθεί συνεχή εγκατάσταση αυτής. Σε επικοινωνία με τον σώμα πρωτών ελεγκτών, σώμα συγγνώμη πρωτών λογιστών, προτάθηκε, κατατέθηκε, πρόσκληση 17 του μηνός του μας, 18 του μηνός έγραφε απάντησή τους, μέσω παρασφάλων, η οποία προτείνει ως εγκαθαριστή τον κύριο Καλένη Μωρό, με ένα πληρωτή του, την οπότε επίσης λογίστρια και η Παπά Ελένη. Αναφέρεται και η αμοιβή τους, η οποία για τον πρώτο χρόνο ήταν στα 400 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για τους πρώτους μάλλον 12 μήνες, και σε περίπτωση που η κατάσταση θα καταθεί για πλέον του 12 μήνων, η αμοιβή του ανέπτυξε στα 300 ευρώ σε ΦΠΑ. Έχοντας λοιπόν πρώτα τα παραπάνω, συμφωνούμε στον ορισμό καταρτιστήρια για την ομοθετική του κύριου Κάλλη Μπόλο με την αναπληρώτη όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση προανέφερα. Επίσης, θα βρει συγκεκριμένο τοπικό υπάρχει στον τρόπο στον προπολογισμό μα με την τοποθέτηση κάνα παραπάνω και ω παρακαλώ το σώμα όπω θα αποφασίσουμε σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Παρακαλώ για διευκρινιστικές ερωτήσεις. Προχωράμε στη διαδικασία των τοποθετήσεων. Κύριε Συνάδελφε, παρακαλώ να αποφασίσουμε. Κύριε Τέλος, τι σε το λόγο. Ναι. Παρακαλώ. Παρακολουθήστε το λόγο πρώτα γιατί το θέμα είναι σχετικό με μια καθυστέρηση που υπάρχει στην επιλογή των υπαλλήλων
Τώρα κάνω τα δεδομένα από την Πολυγό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και αυτή δεν είναι την Πολυγό. Κάνα πολλέ, πώ τύπου υπάρχει, πέντε μήνε, δεν είναι από του τίποτα. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην Πολυγό, γιατί θα αναφέρει και θα προσπαθεί να λογίσει. Το αναφέρει και για την Πολυγό. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν ξέρω το ξέρω θέμα ακριβώ τι έχει γίνει, γιατί φτάσει με την καθάριση. Μου κάνει ένα πολύ απλό ερώτημα για να καταθέσω πώ πρόσφυγε πάλι του Ισπανίου που είναι πέντε μήνε απέναντι, είτε έχει φύγει, είτε δεν υπάρχει, είτε υπάρχει, δεν είναι άλλων πραγμάτων. Βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα λάθο του ΦΕΚ που αναφέρεται στην ψήφιση του Ισπανίου έγινε πολλά. Λοιπόν, εγώ απλώς να κρατήσω την απορία μου στον υπαρκό σου υπαλλήλων που είναι καθημερινή υπομονικός και δεν ενδιαφέρει κανένα που δεν έχει κανένας εδώ να μας πει γιατί θα θέλετε να ρωτήσουν την καθημερινή του υπαλλήλων και γιατί δεν ξέρω ότι δεν αυτό εδώ να πω. Μια που είναι πάρα πολύ απαλά έξω και συγκρατημένο. Είμαι συνειδητοποιημένο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρκή. Ή εξαρτημένη. Παρακαλώ, για να μην παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε την κυρία Δήμαρχο. Νομίζω ότι είναι το θέμα εδώ. Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά την εισήγηση του τρίτου θέματος. Κύριε Δημοτική, παρακαλώ, για να κάνουμε σχεδόν. Την κύριε Δημόφωνα, ομόφωνα. Τέταρτο θέμα είναι η ρίση αδιάταξης, κατανομή πιστώσεων 52.560 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών ανεχών των σχολικών κουνάδων. Εισηγητής, καθοδήμαρχος κ. Καλόγερος Βασίλης. Παρακαλώ, κ. Δήμαρχο. Ναι, στο δήμο μας έγινε αρκετή πίστοση ποσού 32.560 ευρώ μείον τις σχετικές κρατήσεις για κάλυψη των λειτουργικών ανεχών των σχολικών κουνάδων. Η Επιτροπή Παιδείας και Συγκατανόηση με τις δύο διευθυντές της Προβάτιας και της Περβάτιας αποφάσισε ομόφωνα τον εκτελεστό του ποσού ως εξής 17.105,43 ευρώ στην σχολική επιτροπή της Προβάτιας εκπαίδευσης και 15.645,43 ευρώ στην αντίστοιχη της Περβάτιας εκπαίδευσης και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμαρχε. Παρακαλώ για τις πιστικές ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Θα αποφασίσουμε σχετικά με την εισήγηση τώρα του θέματος. Τι ξεχνάτε αυτή. Ομόφωνα, αφήνετε. Ομόφωνα. Πρόεδρε, νομίζω ότι κάναμε μια παράληψη στην ώρα της Δημάρχου και στην ώρα του Προέδρου. Δεν ευχηθήκαμε να ζήσει ο γιος του κύριου Παπά, ο οποίος έγινε της μπαμπάς. Εγώ είμαι παιδικά τώρα, γι' αυτό το θυμήθηκα. Είμαι παιδικά που σε ημέρα τελικά, δεν θα φύγει όπως να φάτε την πόλη, να σου ζει συνότη. Κάπου τη σου πει ότι θα κάνει τέσσερις χώρες, αλλά να μην βγήκε από το χώρο. Έτσι, εγώ θα την φύγει. Κύριε Παπάρα, θα ζήσει. Προχωράμε στο τέταρτο, το πέμπτο θέμα τη διάκριση, επιστροφή αυτοκίνητο κατά τη θέμα χρεώσεων δημοτικών εταιρών ετήσιος δημότης, συγκριτής, αντιδήμαρχος ο κύριος Καλόγερος Βασίλειος. Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι, ευχαριστώ. Είναι αυτή η περίπτωση μετατέλει των στατικών εγκαταστάσεων. Έχουμε προκειμένου δύο ετήσεις δημοτών. Διαφορά ποσό, η μένη πρώτη είναι 94,34 ευρώ, ως αφαιρεωστήτως καταστηθέτε, και η δεύτερη 16,02 ευρώ. Έχουμε λέξει εγκυρισίες, έχουν καταστηθεί αυτά τα ποσά, έχουν πληρωθεί από τους αντίστοιχους λογαριασμούς πιστή και προτείνω την επιστροφή τους ως αφαιρεωστήτως καταστηθέτε. Ευχαριστώ πολύ. Για χρηστικές ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά με την εισήγηση του πέμπτου θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλη, μια ανάσταση κύριος παρακαλώ. Εμπίδε μόβα, εγώ. Έκτο θέμα είναι ρίσσα διάταξης. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Χωριστικής Παραγωγής του έργου βελτιώσεις οδοποιίας του οποίου κοινότητας Χρυσαυγής. Πώς θα διάβασε το μέτριο, πώς θα κάνει το μέτριο. Θα έχεις ευράκιστο.
Ο κύριος Χρήστος είναι
το μέλο, ένα πολιτικό μέλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λίγε γιόλιε. Καλά, καλά. Κύριε Δημήτρη, σα ευχαριστώ. Πάμε στο 13ο θέμα, σύνταση υπερβολική προσωπική παραλλαγή του έργου κατασκευή του αεροδρομίου του πτήσεω του αεροδρομίου. Συγκεκριμένα, τι ω έξω από το Ισούρι. Πέτσο Πάπα. Πέτσο Πέτρο. Κωνσταντά Σάρο. Πρώτο τακτικό μέλο, ο κ. Κωνσταντά. Παξεβάλλουμε. Ή αλλάξεβάλλουμε από το πρώτο. Κυρίες και κύριοι ομόφωνα, επειδή ομόφωνα, θέμα 14ο, σύσταση Επιτροπής Προσωπικής και Αγωνιστικής Παραγωγής του έργου, αποκράτωση, δρόμου, γράμμα, μυδοκοκιά, κουπίσκοντας νεοπαρίου. Ψηγητής, αντιδήμαρχος, κύριος Μητροπέδου, παρακαλώ, κύριε Μητροπέδου. Ξανάκας είναι το πρώτο τακτικό και αναπληρωματικός. Ο κύριος Λόγος, ευχαριστώ. Κύριε Νομόφωνα, πάμε στο 15ο θέμα. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Συνδίου στην Επιτροπή Προσδιορισμού Αξίας Υποκειμένου Σχεδίου Πρώτης Γραφικής. Ψηφίες, αντιδήμαρχος του κύριου Φρανσόπουλου Δανίου. Παρακαλώ, κύριε Δήμου, έχετε λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπά, μπορείτε να καθίσετε. Μπορείτε να καθίσετε. Η διεύθυνση πολιτοποίηση του Δήμου Οικουμενίτσα απολύει σε συγκρότηση τη εκπομπή προσδιορισμού αξία επικειμένων του Δημοκρατικού Διατάγματο 5/86 με εφέξιο 2 άτομα κάθετο 17/86 τη ΑΔΕ, 2 του 2008 πράξη εφαρμογή και κεκτημένου υποδομικού σχεδίου ηθικού πανδημίου που έχει κυρωθεί με την απόφαση 14/4 κάθετο 36/2009 απόφαση των Μάρτιο τη Πρωτεία. Με την παρούσα απόφαση μας θα πρέπει να ορίσουμε εκπρόσωπο από το Δημοτικό Συμβούλιο για να προωθεί αυτού. Επομένως, προτείνω λόγω επαγγελματικής ιδιότητας τον κύριο Τάγκα Ευάγγελο με να προωθεί αυτού την κυρία Τούκα Βασιλική και σας καλώ να αποφασίσουμε τις κεντράτες. Παρακαλώ για τις μυστικές ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Θα αφήσουμε σχετικά με την εισήγηση. Κύριε Συνάδελφε, ομόφωνα. Ομόφωνα. Δεκατέκτο θέμα μερίσια διάταξης. Έκριση πρωτοκόλλου προσωρινής χωριστικής παραγραφής του έργου. Διευθέτηση όμπινων εντάτων Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς. Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ. Αναστασόπουλος Δανίου. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα όπως έχετε προστάσει στην έκθεση, έχω την υπηρεσία του Δήμου Ρουμανίτσας. Έχει παραλάβει και αυτή το έγραφο και θεωρεί για το κοινό του καλά πρέπει να ψηφίσουμε το σχετικά. Παρακαλώ για τι μυστικέ ερωτήσει. Η διαδικασία του πατήσεω να απαντήσουμε σχετικά. Μόνο και ξάρτη. Μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσουμε τη διεύθυνση συνεδρίαση. Καλό βράδυ.